Έχετε ακούσει την έκφραση «Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις» Πολλές φορές κάποιο θέλει ειλικρινά να βοηθήσει. Αν όμως το κάνει με τον λάθος τρόπο ή με τον ηλίθιο τρόπο, είναι πολύ πολύ χειρότερα από ότι αν δεν είχε ασχοληθεί καθόλου. Σε αυτό το βίντεο έχουμε ακριβώς μία τέτοια ιστορία που μας συνέβη σχετικά πρόσφατα. Ένα θεατή ο οποίος ανησύχησε με κάτι που είδε στο κανάλι μας. Είχε την ειλικρινή πρόθεση να βοηθήσει. Όμω το έκανε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ένα τρόπο που είναι αντικειμενικά παράνομο. Και ακολούθησε μια χιονοστιβάδα που παρέσυρε τουλάχιστον άλλον έναν ανεγκέφαλο. Α δούμε λοιπόν πότε το να προσπαθεί να βοηθήσει είναι. Για ηλίθιους! Το βίντεο του σκανδάλου. Στι 12 Μαρτίου του 2020 πάνω από 3,5 χρόνια πριν, δημοσιεύσαμε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζαμε την ψηφιακή τράπεζα Revolut. Να σημειώσουμε πως το βίντεο εκείνο είχε γίνει σε συνεργασία με την ίδια τη Revolut. Όπως υποθέτουμε, είχαν γίνει και άλλα βίντεο από ελληνικά κανάλια τεχνολογίας εκείνη τη χρονιά. Στο πλαίσιο εκείνης της συνεργασίας, η Revolut μας ζήτησε να αναφέρουμε στο δίκτυο τη Metal Κάρτα της. Πρόκειται για μια συνδρομητική χρεωστική κάρτα που προσφέρει υπηρεσία και έχει κάποια πλεονεκτήματα έναντι τη απλή δωρεά χρεωστική. Δεν θα αναλύσω αυτά τα πλεονεκτήματα γιατί δεν είναι τη παρούση. Όπω και να έχει, όταν βγάλαμε το βίντεο, η Metal συνδρομή κόστησε 14 ευρώ το μήνα. Θα έπρεπε για εσένα να αξίζουν πάρα πολύ αυτά τα πλεονεκτήματα για να σε συμφέρει να σκά 14 ευρώ το μήνα ή σχεδόν 170 ευρώ το χρόνο. Για να την παρουσιάσουμε στο βίντεο, η Revolut έστειλε μία Metal κάρτα στην Έλενα. Αν καλά, με ένα χρόνο δωρεάν συνδρομή. Κρατήστε το αυτό έχει σημασία. Ο ανήσυχο θεατή. Τέλη Μαου που μα πέρασε, έχετε ένα email από ένα θεατή στη διεύθυνση που έχουμε αποκλειστικά για εταιρικέ συνεργασίε. Ειλικρινά, είναι εκπληκτικό πώ οι άνθρωποι αρνούνται να καταλάβουν πως ένα email που το το όνομά του είναι πωλήσει δεν είναι ένα email για γενική επικοινωνία. Νομίζω το απάβγασμα τη βλακεία ήταν το μήνυμα που έστειλε ένα θεατή σε εκείνη τη διεύθυνση πω ήθελα να του γράψουν σε DVD την εκπομπή The Chase στο Mega. Ρε Παναγιώτη, τι να πω, αδερφέ. Δηλαδή, αν από μόνο σου δεν έχει τη διανοητική ικανότητα να καταλάβει πω αυτό που έκανε βγάζει ακριβώ μηδέν νόημα, δεν νομίζω πω υπάρχουν λέξει για να σου το εξηγήσω. Βλέπει, δεν μιλάω τη μητρική σου γλώσσα, την ηλικιότητα. Τέλο πάντων, παρακτρέπομαι. Δευτέρα 29 Μαου, 7 και 19 το πρωί, τι διάολο, στον ύπνο του μα έβλεπε έρχεται ένα email από ένα θεατή στη διεύθυνση των πωλήσεων σχετικά με το βίντεο Revolut. Σημειωτέων και στο Facebook και στο Instagram έχουμε άνθρωπο που διαβάζει τα μηνύματα που μα στέλνετε και απαντάει 7 μέρε την εβδομάδα. Αλλά όχι, ο συγκεκριμένο θεατή ήθελε και καλά να στείλει email. Και α ήταν η διεύθυνση των πωλήσεων. Το email αυτό έχει πολύ ορθογραφημένο θέμα με όλα κεφαλαία να δείχνει ότι φωνάζει. Προσοχή! Επίγον για την Ελένη! Τέσσερα θαυμαστικά! Μου αρέσει η λεπτομέρεια πως ο Angel έχει το 69 στο Gmail του. Έχω μία ισχυρή υποψία πως δεν είναι γεννημένο το 1969 ή έστω σε 6 Σεπτεμβρίου. Αν με εννοείς. Αν με εννοείς. Παρένθεση. Το να αποκαλείς έναν άνθρωπο με όνομα διαφορετικό από εκείνο που έχει επιλέξει ο ίδιος τον εαυτό του είναι απλά αγένεια. Αν κάποιο θέλει να τον λένε Κωνσταντίνο, μην τον πει ούτε Κώστα, ούτε Κωστή, ούτε Κότσο. Αντίστοιχα και την Έλενα την έχετε γνωρίσει αποκλειστικά σαν Έλενα. Όχι Ελένη, Ελενίτσα, Λένα ή Νίτσα. Έλεω δηλαδή. Αυτά είναι τα στοιχειώδη. Κλείνει η παρένθεση. Το email αυτό ξεκινάει καλά. Δεν ξέρω πώ εδώ και τρία χρόνια δεν το έχει παρατηρήσει κανεί, αλλά στο βίντεο τάδε, στο 745, η Ελένη δείχνει τα στοιχεία τη πιστοτική τη κάρτα. Το εντόπισα καθώ παρακολουθήσατε το βίντεο σα που αφορά την κάρτα Revolut. Και μου φάνηκε πολύ περίεργο να αφήσετε στο βίντεο αυτό το σημείο χωρί να το παρατηρήσετε. Καθώ σε αργή κίνηση και σε υψηλή ποιότητα τα στοιχεία φαίνονται πολύ καθαρά. Για όσου δεν έχετε δει το εν βίντεο, αυτό είναι το σημείο όπου η Έλενα κάνει unboxing τη Metal κάρτα που τη έστειλε η Revolut. Όντω, αν πας από υπολογιστή στο 745 εκείνη του βίντεο, σε ποιότητα 4K, κάνει παύση και μετακίνησε την εικόνα καρέ-καρέ με το κόμμα και την τελεία, φαίνεται μέρο του αριθμού τη κάρτα. Τρία δευτερόλεπτα μετά, στο 748, φαίνεται ο πλήρη αριθμό τη κάρτα, με την ημερομηνία λήξη και τον τριψήφιο αριθμό ασφαλεία. Αυτό προφανώ δεν ήταν εσκεμμένη ενέργεια από την Έλενα. Έγινε όντω κατά λάθο. Μάλιστα, λίγα δευτερόλεπτα μετά στο βίντεο, η ίδια η Έλληνα αναφέρει πω όλα τα νούμερα τη κάρτα βρίσκονται στο πίσω μέρο και πω δεν θα τα δείξει για ευνόητου λόγου. Τώρα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε δύο πράγματα. Πρώτον, οι φυσικέ κάρτε Revolut, αν δεν τι χρησιμοποιήσει σε φυσικό κατάστημα τουλάχιστον μία φορά για αγορά, δεν ενεργοποιούνται για ηλεκτρονικέ αγορέ. Δεν έχει σημασία το ύψο τη αγορά από το φυσικό κατάστημα. Μπορεί να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό 50 λεπτά από το περίπτερο. Είναι όμω υποχρεωτική μία τέτοια αγορά σε POS για να ενεργοποιηθεί η κάρτα. Με δεδομένο πω η Έλενα σκίζει το φάκελο της κάρτας και τον ανοίγει μπροστά στην κάμερα, αυτή η κάρτα ουδέποτε είχε χρησιμοποιηθεί. Άρα δεν ήταν ενεργοποιημένη για online αγορέ οποιοδήποτε είδου. Δεύτερον, θυμίζουμε πω αυτή η Metal κάρτα ήταν συνδρομητική προσφέροντα ορισμένα πλεονεκτήματα. Την Έλενα δεν ενδιαφέρεται οποιοδήποτε από αυτά τα πλεονεκτήματα. Δεν σκοπεύει λοιπόν μετά τη λήξη του δωρεάν διαστήματο να ανανεώσει τη συνδρομή στην κάρτα. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένη με τη δωρεά χρεωστική, την οποία δεν έδειξε ποτέ στο βίντεο. Ω εκ τούτου, ουδέποτε χρησιμοποίησε σαν τη βασική τη κάρτα. Και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσει τη συνδρομή, απλά την ακύρωσε. Παρόλο λοιπόν που ο αριθμό όντω φάνηκε κατά λάθο, στην πράξη ήταν ένα μικρό λάθο. Και όπω αναφέρει ο θεατή, όντω στα τρία χρόνια και κάτι από όταν βγήκε εκείνο το βίντεο, Κανεί άλλο δεν είχε αναφέρει στα σχόλια κάτι σχετικό με τον αριθμό. Σα έπρεπε να έχει υποπέσει στην αντίληψή σου το γεγονό πω έχει φανεί το πίσω μέρο τη κάρτα και να πα καρέ καρέ για το διαβάσει. Αν το email είχε τελειώσει εκεί, όλα θα ήταν καλά. Αλλά όχι. Η παρανομία. Συνεχίζει λοιπόν το μήνυμα. Δυστυχώ είμαι πολύ περίεργο σαν άνθρωπο. Και ήθελα να δω αν όντω δουλεύει η κάρτα. Κάτι που πίστευα αδύνατο. Ώστε να συνειδητοποιήσω το συντομότερο δυνατό. Πρώτον, rest in peace στην ορθογραφία για το αδύνατο. Ρε παιδιά, είμαστε στο 2023. Ο ίδιος ο browser έχει ενσωματωμένο ορθογραφικό έλεγχο και στα ελληνικά. Θέλει κυριολεκτικά μηδέν προσπάθεια. Αλλά για στάκα λίγο. Τι η λογική του κόλου είναι αυτή στο μήνυμα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να μας ειδοποιήσει χωρίς να δοκιμάσεις την κάρτα. Έπρεπε υποχρεωτικά να δοκιμάσεις. Αν μας ειδοποιούσες χωρίς να τη δοκίμαζες, τι ακριβώς νομίζεις ότι θα συνέβαινε. Και όχι, το δυστυχώς είμαι πολύ περίεργος άνθρωπος δεν είναι δικαιολογία. Αν νομίζεις πως είναι δικαιολογία, σου έχω πολύ χειρότερα επίθετα από το περίεργος που σου ταιριάζουν. Το μήνυμα συνεχίζει ως εξή. Έτσι σκέφτηκα πως για να δοκιμάσω αν λειτουργεί κάρτα και ταυτόχρονα να μην κάνω καμία μεγάλη χρέωση, καθώς τα λεφτά δεν μου ανήκουν. Πήγα στην ιστοσελίδα του OnlyFans και έβαλε τα στοιχεία τη κάρτα για να γίνει πιστοποίηση του λογαριασμού. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να χρεώσει την κάρτα 10 cent του δολαρίου. Πιο συγκεκριμένα γράφει στο site. Only will make a one-time charge of 10 cents when adding your payment card. Τελικά, έβαλε τα στοιχεία και η κάρτα πέρασε κανονικά. Οπότε σα στέλνει το email αυτό για να ξέρετε πώ προήλθε αυτή η χρέωση στην κάρτα και να προφυλαχθείτε ανάλογα. Σε αυτό το σημείο, αυτή η ιδιοφυα παραδέχεται ανοιχτά και γραπτά πω έκανε ένα έγκλημα. Ναι, έγκλημα. Δεν θα κάτσω να ψάξω ποια ακριβώ είναι η νομοθεσία, γιατί ούτε είμαι δικηγόρο, ούτε και έχει σημασία. Το να χρησιμοποιήσει την κάρτα κάποιου τρίτου χωρί την αδειά του για οποιοδήποτε ποσό είναι απλά παράνομο. Όχι. Το ότι φάνηκε ο αριθμό τη κάρτα στο βίντεο δεν είναι δικαιολογία. Αν ξεχάσει την εξώπορτα του σπιτιού σου ανοιχτή και μπει κάποιος στη σκλέψη, αυτό δεν το κάνει νόμιμο επειδή έκανε εσύ ένα λάθο. Δεν λειτουργεί έτσι. Ούτε και το μικρό ποσό έχει σημασία. Ναι, δεν είναι το ίδιο να κλαπούν 10 λεπτά και να κλαπούν 120.000 ευρώ. Το μέγεθο αξία έχει σημασία για την κατηγοριοποίηση του εγκλήματο, σαν πλημέλημα ή κακούργημα, και για την ποινή που θα ορίσει ένα δικαστήριο. Ακόμα και τα 10 λεπτά όμω δεν πάβουν να είναι έγκλημα. Ειδικά από τη στιγμή που δεν υπήρχε καμία απολύτω ανάγκη να δοκιμάσει την κάρτα για να με συνημερώσει. Δεν είσαι περίεργο άνθρωπο. Είσαι απλά ηλίθιο! Το email καταλήγει με ένα ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο. Βλέπω χρόνια τώρα το υλικό στο YouTube και σα θεωρώ ένα από τα πιο ποιοτικά και πιο χρήσιμα κανάλια στο ελληνικό ίντερνετ. Και έχω να σα πω ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Γι' αυτό αποφάσισε να μα κλέψει δοκιμαστικά αντί απλά να μα ενημερώσει. Μπράβο σου. Ειλικρινά, τέτοιους φανς δεν του θέλουμε. Να φύγουνε! Να πάνε αλλού! Η πρωτοτυπία του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Αυτή η ενότητα δεν έχει ακριβώ σχέση με το θέμα του βίντεο. Όμως παρά ήταν καλή, για να την αναφέρω. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη αναρτά στην επίσημη σελίδα του κεφάλαια του Ποινικού Κώδικα βρήκα την λόγω σελίδα από περιέργεια για το ποιο είναι το χρηματικό όριο πάνω από το οποίο μια κλοπή είναι πραγματικά σοβαρή. Αν έχετε την απορία, είναι οι 120.000 ευρώ που ανέφερα. Συγκεκριμένα, αν η του αντικειμένου στην παράγραφο 1 υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ, ο υπέτειο τιμωρείται με κάθεξη έω 10 έτη και χρηματική ποινή. Αυτό που βρήκα τρομερά ενδιαφέρον είναι πω οι αναρτήσει αυτέ, τουλάχιστον για ένα σύντομο διάστημα, έχουν ανοιχτά σχόλια στο κάτω μέρο του. Στην προκειμένη περίπτωση, η ανάρτηση έγινε σε 6 Μαρτίου 19 και τα σχόλια έκλεισαν στις 13 Απριλίου. Το ακόμη πιο εκπληκτικό είναι πως πολλαπλοί άνθρωποι έχουν αφήσει σχόλια. Και όπως ίσως θα φαντάζεστε, τα περισσότερα σχόλια είναι γκρίνια. Απλά ατέλειωτη την γκρίνια. Κοίτα ποιο μιλάει. Ο άνθρωπο που ξεκίνησε αυτή τη σειρά για να γκρινιάξει για τα γκρίκλι. Και δεν σταμάτησε να γκρινιάζει ποτέ. Εδώ και εκατοντάδε επεισόδια. Το ακόμα, ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι πολλοί σχολιαστέ του ενοχλεί το όριο των 120.000 ευρώ για χαρακτηριστεί μια κλοπή ω κακούργημα. Λένε πω θα έπρεπε να είναι υψηλότερο. 200.000 ή και 300.000 ευρώ. Ρε παιδιά, τι φάση! Δηλαδή σκοπεύατε να κλέψετε 120.000, αλλά τώρα γίνεται κακούργημα και σε χάλασε. Τι λογική του κόλου είναι αυτή! Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή την άμυρη χώρα. Πραγματικά, αν αγνοώ κάτι που θα έπρεπε να ισχύει για τα όρια των κακουργημάτων, πείτε μου στα σχόλια δεν είναι και 100 ευρώ. 120.000 είναι το όριο. Τόσα χρήματα αγοράζουν διαμέρισμα σε αστικό κέντρο. Δεν είναι λεφτά που κάποιο θα τα κλέψει για να φάει ή επειδή στράβωσε η φάση, που το έχουμε ακούσει για πολύ, πολύ χειρότερα. Το πιο περίεργο τη υπόθεση. Με το που αυτό το μήνυμα, πέρα από το βρυσίδι για την εντελώ ηλίθια πρωτοβουλία του να χρεώσει την κάρτα, το ελέγξαμε εκτεταμένα. Στο λογαριασμό τη Έλληνα απλά δεν υπάρχει χρέωση OnlyFans ή άλλου είδου για τα 10 cent. Η Ελένα δεν έχει καν αυτή τη φυσική κάρτα. Κάποια στιγμή η Revolut έστειλε μία άλλη, χωρί να θυμάται κάποιο λόγο. Η παλιά κάρτα δεν υπάρχει πουθενά στο προφίλ τη. Έπρεπε και εκείνη να δει τον αριθμό μέσα από το βίντεο για να δοκιμάσει αν ισχύει ακόμα. Αν μη τι άλλο, για να μα φύγει η περιέργεια. Όχι τίποτα άλλο. Αν όντω περάσει την αλλαγή, πρόκειται για ένα τεράστιο κενό ασφαλεία και θα πρέπει να ενημερωθεί η Revolut. Η Έλενα όντω δοκίμασε την κάρτα στο pcsteps.shop. Η συναλλαγή απλά δεν πέρασε. Με μήνυμα card number incorrect. Τι έγινε όμω και η συναλλαγή πέρασε στο OnlyFans. Με κίνδυνο να σπηλωθεί για πάντα η τιμή και η υπόλοιψή τη, η Έλενα μπήκε στο OnlyFans και έφτιαξε ένα λογαριασμό. Έβαλε τον αριθμό τη κάρτα του σκανδάλου για επιβεβαίωση του λογαριασμού. Η κάρτα φάνηκε να περνάει κανονικά. Σημειωτέων, αν βάλουμε έναν εντελώ τυχαίο 16 αριθμό, το OnlyFans δεν θα τον πάρει. Στη συνέχεια, η Έλληνα δημιούργησε έναν ψεύτικο αριθμό κάρτα από κάποιο Fake Credit Card Generator, μία Visa που λήγει σε 2015. Το OnlyFans τη δέχτηκε κανονικά. Από ό,τι φαίνεται, το OnlyFans δεν είναι καθόλου απαραίτητο να κάνει χρέωση για την επιβεβαίωση τη κάρτα. Κατ' ελάχιστον τσεκάρει αν ο αριθμό τη κάρτα είναι έγκυρος σαν αριθμό, με βάση του κανόνε η δημιουργία αριθμών καρτών. Είχα γράψει το 2015 ένα άρθρο στο pcsteps.gr για το πώ λειτουργούν οι αριθμοί των πιστοτικών καρτών. Θα το έχω στην περιγραφή. Να σημειωθεί όμω το εξή. Αν η Έλενα προσπαθήσει να βάλει χρήματα στο λογαριασμό τη του OnlyFans, δεν μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε από τι δύο κάρτε. Είναι γκριζαρισμένε. Επειδή καμία από τι δύο δεν είναι έγκυρη για τραβήξει χρήματα. Με άλλα λόγια, αν ο Ηλίθιο δεν τον είχε κάνει λάστιχο στο OnlyFans για να έχει σκεφτεί εκεί να μα κλέψει για να δοκιμάσει την κάρτα, τίποτα από αυτά δεν θα έχει συμβεί. Μπράβο, ηλίθιε. Πάντω, μια και αναφερθήκαμε στο θέμα, η Έλενα εφαρμόζει για την ίδια τα εξή τύπου ασφαλεία. Πρώτον, μπλοκάρισμα online συναλλαγών στι φυσικέ κάρτε. Δεύτερον, δημιουργία εικονικών καρτών πολλαπλών χρήσεων για συνδρομητικέ υπηρεσίε και μηνιαίε πληρωμέ, Netflix, Χοσμοτή κλπ. ή για αποθήκευση υπηρεσίε που χρησιμοποιούν συχνά, όπω η Amazon. Η Έλενα έχει μια διαφορετική εικονική κάρτα για κάθε τέτοια υπηρεσία. Τρίτον, εικονικές κάρτες μιας χρήσης για αγορές οπουδήποτε αλλού. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που επιτρέπει Revolut, αλλά προφανώς δεν είναι η μόνη. Ψάξε να δεις τι επιλογές προσφέρει η δική σου τράπεζα, είτε είναι συμβατική είτε online. Η ηλικιότητα συνεχίζεται. Αν το όλο πράγμα είχε τελειώσει με εκείνο το email, θα ήταν ok. Ηλίθιο μεν, αλλά ok. Αλλά όχι, έπρεπε να γίνει χειρότερο. Γιατί φυσικά. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο φωστήρα απογοητεύτηκε που δεν είχαμε απαντήσει στο email του. όπου παραδεχόταν πω έκανε κάτι παράνομο. Που θυμίζω, το email ήρθε στη διεύθυνση των πωλήσεων. Και έχουμε πει στον υπεύθυνο των πωλήσεων να αγνοεί μηνύματα που δεν έχουν να κάνουν με συνεργασίε. Δεν είναι η δουλειά του να απαντάει στον κάθε βλαμμένο που θέλει να του γράψουμε σειρέ σε DVD ή παραδέχεται πω μα κλέβει. Όπω ανέφερα, έχουμε ήδη άνθρωπο να απαντάει στον κάθε βλαμμένο σε social media. Ο εν λόγω βλαμμένος λοιπόν αποφάσισε να στείλει ακριβώς το ίδιο μήνυμα copy-paste σε ερωτήσεις του PC Steps που φαίνονται δημόσια σε όλους. Και το ότι φαίνονται δημόσια σε όλους το αναφέρουμε ξεκάθαρα πριν κάποιο κάνει την ερώτηση. Κάποιοι εκ των πραγμάτων δεν το αντιλαμβάνονται και γράφουν προσωπικά τους email ή ακόμα και τηλέφωνες ερωτήσεις. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δείτε λοιπόν γιατί η λιθιότητα μιλάμε. Στο μυαλό αυτού του ανθρώπου δείχνουν τον αριθμό μιας κάρτας στο ίντερνετ. Που εκείνο νομίζει πω είναι ενεργή. Η πρώτη λύση που σκέφτεται είναι να μα κλέψει για το επιβεβαίωση. Η δεύτερη λύση που σκέφτεται είναι να το αναρτήσει δημόσια σε ερωτήσει του ίδιου μα του site. Πραγματικά αναρωτιέμαι που δεν το έβγαλε στα social media γενικά, γιατί τέτοιο είναι. Όμω η λυθιότητα δεν τελειώνει εδώ. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο αναγνώστη που του άρεσε να απαντάει σε ερωτήσει άλλων αναγνωστών. Μάλιστα, επειδή το έκανε τακτικά, κάποια στιγμή του είχαν προτείνει να τον πληρώνουμε όπω σε όλου συνεργάτε που απαντούν τι ερωτήσει. Εκείνο, για δικού του λόγου, είχε αρνηθεί. Τι πηγαίνει λοιπόν αυτό ο δεύτερο αναγνώστη και προτείνει στον πρώτο φωστήρα που έκανε τη δημοσίευση. Να κάνει report το βίντεο μα στο YouTube για να κατέβει. Πρώτον, δεν λειτουργεί έτσι. Με ένα και μοναδικό report, ή άντε και δύο-τρία, δεν κατεβαίνει κανένα βίντεο από το YouTube. Δεύτερον, για να κάνεις αναφορά, πρέπει να επιλέξεις μία συγκεκριμένη κατηγορία από τις 11 που διαθέτει το YouTube. Καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν ταιριάζει με τον λόγο βίντεο. Τρίτον, ακόμα και αν έκαναν αρκετή report το βίντεο, θα κατέβαινε μόνο προσωρινά. Μέχρι το YouTube να διαπίστωνε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Και σε βίντεο τριετία αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό. Τέταρτο και σημαντικότερο. Ρε ηλίθιε, ρε ανεγκέφαλε, αυτή είναι η δική σου λύση. Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Είμαστε καλά ή να βάλω τις φωνές. Στο μεταξύ, αυτή η δεύτερη διάνοια κάπου βρήκε ένα email της Έλενας για να στείλει και εκείνος μήνυμα. Μη χάσει, αρκεί να πούμε πως αυτό το μήνυμα αναφέρει. Αν θέλεις πάντως να βρεθούμε, σε κάθε περίπτωση μέχρι Θεσσαλονίκη. Οπότε δέχομαι. Το ότι δέχτηκε μόνο στην πρόταση να βρεθούνε που εκείνος έκανε, νομίζω αυτή την σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Θεωρείτε πω καλά έκανε ο πρώτο φοστήρα και δοκίμασε την κάρτα? Θεωρείτε πω θα έπρεπε να μπορείτε να κλέψετε πάνω από 120 χιλιάρικα χωρί να είναι κακουργήμα? Συμφωνείτε πω είμαστε καλά, ή προτιμάτε να βάλτε τι φωνέ? Πείτε μα τα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αριστερά θα έχω το επίμαχο βίντεο με τη Revolut για να δει πόσο εύκολο ίσω σου είναι να παρατηρήσει τον αριθμό τη κάρτα σε μία casual προβολή θα έχω πει στο βίντεο με μια ακόμα χειρότερη ανταλλαγή email με άλλους φοστήρε από τη Vodafone. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, πήγαινε να κάνει report στη μάνα σου που σε Και ελπίζω να είσαι μοναχοπέδι, να μην επανέλαβε αυτό το λάθο. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσι και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.